μπορούμε να απορροφθούμε ως μια κανονικότητα, να γίνεται μια παράσταση διαμαρτυρίας, μια συγκέντρωση, μια κινητοποίηση ενός σωματείου και να υπάρχει κάτω αυτή η εικόνα. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το επιτρέψουμε. Να φέρουν τη μισή αστυνομική δύναμη της Ελευσίνας και να προχωράνε μέχρι και στη σύλληψη συναδέλφων. Και νομίζουμε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που όχι απλά πρέπει να καταγγελθεί. Τουλάχιστον εγώ από την πλευρά μου, σαν να πάρουμε, είμαστε κι άλλα μέλη εδώ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, του Αγγελέας και η Βιολέτα, όχι απλά να το φέρουμε στην Ομοσπονδία, αλλά να προχωρήσουμε σε άμεσο διάβημα, γιατί εδώ υποστηρίχθηκε από τον Διευθυντή της Ασφάλειας ότι δόθηκε εντολή από την περιφέρεια της Αττικής, από τη διοίκηση της περιφέρειας. Εμείς δεσμευόμαστε να φέρουμε στην Ομοσπονδία να γίνει άμεση παρέμβαση και διάβημα στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Δηλαδή δεν μπορεί, ξεκινάμε από αυτό, να κατοχυρώνεται αυτό μια κανονικότητα. Και δεν είναι μόνο εδώ. Και δεν είναι ξεκομμένο. Είναι μια απόπειρα τρομοκράτησης όσο πάμε να σηκώσουμε κεφάλι. Όπως και οι απειλές, όπως και οι διώξεις. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι είναι απαράδεκτη η στάση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης για μια ακόμα φορά να εξαφανίζεται και να μην είναι εδώ να παραλάβει καν την αίτηση και τη μονιμοποίηση του συναδέλφου. Και μάλιστα, βεβαίως, και μάλιστα όταν η ίδια παρανομεί, γιατί έπρεπε εδώ και πάρα πολύ καιρό να έχει εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Λοιπόν, το σημερινό είναι ένα γεγονός το οποίο δεν θα μείνει εδώ και δεν είναι τυχαίο. Εγώ μόνο αυτό θέλω να πω. Σήμερα σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν μαζικότατες κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών και γονιών για όλα τα θέματα της εκπαίδευσης. Πριν λίγο ήμασταν στη διεύθυνση της ΓΑΜΑ Αθήνας, όπου εκατοντάδες γονείς την έχουν καταλάβει από το μεσημέρι και απαιτούν να βρεθούν πίσω στις γονεύσεις. Αυτή τη στιγμή στην Κεσαριανή γίνεται μια πολύ μαζική συγκέντρωση απέναντι στις γονεύσεις. Σε δεκάδες διευθύνσεις όλης της χώρας αντίστοιχες κινητοποιήσεις για την αίτηση μονιμοποίησης των συναδέλφων πραγματοποιούνται. Το Υπουργείο Παιδείας και οι διευθύνσεις είναι σε πανικό. Το Υπουργείο Παιδείας και οι διευθύνσεις και ο μηχανισμός καταλαβαίνει ότι όλο αυτό το αφήγημα για τη δίθεν κανονικότητα που ξεκινάει καινούργια χρονιά καταραίει καθημερινά και θα μας βρίσκει συνεχώς μπροστά του. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε πίσω, δεν θα μας λυγίσουν, θα τους αναγκάσουμε να κάνουν αυτό που πρέπει. Και ο δρόμος είναι ο δρόμος της συλλογικότητας. Θα βρεθούμε στις γενικές συνελεύσεις τις επόμενες μέρες και στην προετοιμασία της ευρυγειακής μας κινητοποίησης και θα βρεθούμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να αναγκάσουμε όλους αυτούς που κρύβονται και να εμφανιστούν αλλά και να κάνουν αυτό που οφείλουν. Αυτό που οφείλουν να μονιμοποιήσουν τώρα όλους τους νεοδιόριστους, να σταματήσουν τις διώξεις και τον αυταρχισμό και να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να συμβάλλουν να λειτουργήσουν τα σχολεία. Γιατί έτσι όπως το πάνε, πραγματικά υπονομεύουν τη νέα σχολική χρονιά και δημιουργούν μπάχαλο.